Έχουμε στην σύνδεσή μας τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτή Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σάβα Αναστασιάδη, τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσει στην τηλεόραση της Αυτεμπορικής. Καλή σας ημέρα, κύριε Αναστασιάδη. Καλημέρα, καλημέρα. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και εύχομαι βέβαια για την Ναυτεμπορική, για την TV Ναυτεμπορική, όπως ευχήθηκα και στην Διεθνή Έκθεση, καλή πορεία. Και είμαι βέβαιος ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Να είστε καλά, κύριε Αναστασιάδη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την χθεσινή δήλωση του Πρωθυπουργού, εκεί κοντά σε εσάς, στην Πιερία. Μίλησε για Βούρκο. Δεν πρέπει η χώρα να επανέλθει στον Βούρκο. Και η ερώτηση είναι απλή. Είναι επαναφορά στον Βούρκο η απέτηση της αντιπολίτευσης, κύριε Αναστασιάδη, να ξεδιαλύνει αυτή η υπόθεση με τις υποκλοπές, γιατί ουσιαστικά σε αυτό αναφερόταν ο κύριος Μητσοτάκης και στην λεγόμενη τοξικότητα η οποία επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό με όλες αυτές τις αναφορές αντιπολίτευσης για τις παρακολουθήσεις ή τις υποκλοπές, όπως θέλει ο καθένας τις λέει. Είναι πολύ επικίνδυνο με όλα τα δεδομένα που υπάρχουν στην περιοχή μας, αλλά και την οικονομία και την αστάθεια και την αβεβαιότητα που επικρατεί σε όλη την Ευρώπη λόγω των συνθήκων και του πολέμου που έχουμε γύρω μας, είναι πολύ επικίνδυνο η χώρα που αποτελεί ίσως τον πιο σταθερό φάρο στην Ευρώπη σήμερα, η Ελλάδα δηλαδή, να μπει σε μια τέτοια συζήτηση και πραγματικά να αλλάξει την ατζέντα της συζήτησης τη στιγμή που και επιδίστηκε η οικονομικό κανάλι. Όπως είδατε, αποκλιμακώνεται και ο πληθωρισμός. Ο Οκτώβριος κατέγραψε 9,1 σε σχέση με το Σεπτέμβριο που ήταν στο 12%. Είναι πολύ επικίνδυνο λοιπόν η χώρα να κυλήσει σε αυτή τη συζήτηση τη στιγμή που η κυβέρνηση δήλωσε ότι δεν έχει καμία σχέση με το κακόβουλο λογισμικό παρακολούθησης. Ότι έγιναν όλες οι συζητήσεις σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών στη Βουλή σε προημιδησίας συζήτηση και κατατέθηκαν όλες οι απόψεις. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε και έγιναν αποδεκτές οι παραιτήσεις αυτών που θεωρούνται ότι είναι υπεύθυνοι. Τηρήθηκαν όλες οι διαδικασίες που και λειτουργήσαν που προβλέπονται από το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής, δηλαδή Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Λειτουργήσε η Εξεταστική Επιτροπή, φτάσαμε δηλαδή και συστάθηκε η Εξεταστική Επιτροπή, η οποία έκλεισε τον κύκλο της και αποδείχθηκε ότι δεν υπήρχε κανένα θέμα. Αλλά είμαι υποχρεωμένος να κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Στην Εξεταστική Επιτροπή, στην Εξεταστική Επιτροπή δεν προσήλθαν τα κομβικά πρόσωπα. Αυτό τουλάχιστον σας κατηγορεί την κυβερνητική πλειοψηφία η αντιπολίτευση. Ούτε ο κύριος Δημητριάδης, ούτε ο κύριος Κοντολέων. Δύο πρόσωπα τα οποία εκδιώχθησαν ως υπέτειοι της υπόθεσης. Αλλά δεν προσήλθαν να καταθέσουν. Ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό εμποδίζει. Πήγαν στον εισαγγελέα. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό εμποδίζει τη διελεύκαση μιας υπόθεσης, διερεύνηση υπόθεσης. Η κυβέρνηση, άλλωστε, δια του κυρίου Γεραπετρίτη, ανέλαβε όλες τις προλεπόνες ενέργειες και πληροφόρηση σε όποιον ζήτησε να πληροφορηθεί για το θέμα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που είναι αδιαφανές. Και εν διάφτη περιπτώσει, αφού η υπόθεση είναι στον εισαγγελέα, αφού διερευνάται και από την δικαιοσύνη, νομίζω ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η τοξικότητα, διότι τίθεται σε κίνδυνο και η κοινωνική συνοχή. Δηλαδή, πάμε σε εκλογές. Σε 5, 6, 8 μήνες θα έχουμε σίγουρα εκλογές. Και όταν κινούμαστε προς την κορύφωση του προεκλογικού αγώνα, πάντα υπάρχουν εντάσεις. Να μην διχαστεί η κοινωνία. Είναι πολύ επικίνδυνο, βαδίζοντας προς τις εθνικές εκλογές, να χάσουμε τη συνοχή μας. Πρέπει στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας όλοι να έχουμε τη σκέψη να διατηρήσουμε την εθνική ενότητα. Και αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Δεχόμαστε προκλήσεις από παντού και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Αν σκεφτούμε ή δεν ξεχάσουμε και τα αποτελέσματα των διχασμών που κατά καιρούς επικράτησαν στη χώρα μας.
Η απέτηση δηλαδή, λέτε, της αντιπολίτευσης να ξεκαθαρίσει το τοπίο, γιατί η ίδια αντιπολίτευση έχει πει ότι δεν μπορεί να συρθεί η χώρα σε εκλογές έχοντας ανοιχτό αυτό το θέμα των υποκλοπών. Εσείς δηλαδή λέτε ότι η απέτηση αυτή της αντιπολίτευσης προκαλεί διχασμό. Μα κοιτάξτε, η αντιπολίτευση έχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Και κυρίως η αξιωματική αντιπολίτευση. Δεν έχει να κατευθύνει εναλλακτική πρόταση για τα προβλήματα του λαού και αυτά που καθημερινά απασχολούν την κοινωνία. Τα τελευταία 3,5 χρόνια η χώρα μας γνώρισε και η παγκόσμια κοινότητα, αν θέλετε, γνώρισε πρωτόγνωρα προβλήματα και πρωτόγνωρες προκλήσεις και η κυβέρνηση τα διαχειρίστηκε με μεγάλη, θα πω, επιτυχία αυτά. Κατ' άλλους με τεράστια επιτυχία, ίσως και με πρωτιά στην Ευρώπη, έσκυψε πάνω στα προβλήματα του πολίτη, στήριξε τον πολίτη, συνεχίζει να στηρίζει τον πολίτη, άρα δεν αφήνει και δεν υπάρχουν περιθώρια στην αντιπολίτευση για να καταθέσει πρόταση για την κοινωνία. Έχοντας λοιπόν αυτό το πρόβλημα, ελλείψη πρότασης, προσπαθεί να φέρει την συζήτηση και τον δημόσιο διάλογο σε ένα θέμα το οποίο διερευνάται από την δικαιοσύνη, για το οποίο έχουν δοθεί όλες οι εξηγήσεις, για το οποίο έχουν γίνει όλες οι διαδικασίες και σε επίπεδο κοινοβουλίου, δηλαδή να λέει η αντιπολίτευση να επαναλαμβάνουμε τα ίδια, να κυνηγάμε την ουρά μας δηλαδή. Να ξαναρχίσουμε τις ίδιες διαδικασίες, να πάμε ξανά να κάνουμε την προημερησία διάταξης συζήτηση στη Βουλή, να απαντήσει ο Πρωθυπουργός σε επίκαιρη ερώτηση του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, αναγνωρίζουμε σε κοινοβουλευτική διαδικασία. Δεν αγγίζουν. Κυρία Αναστασιάδη, αυτή δεν είναι η κοινοβουλευτική διαδικασία. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ρωτά και ο Πρωθυπουργός να πηγαίνει στη Βουλή να απαντά. Γιατί δεν πάει ο Πρωθυπουργός στη Βουλή, επομένως? Θα πάει, συγγνώμη, ο Πρωθυπουργός δεν έχει τη δυνατότητα και την πολυτέλεια να μπορεί να προσέρχεται κάθε φορά ή κάθε στιγμή που θέλει. Θα το κάνει και αυτό, πιστεύω. Αλλά ο κύριος Τσίπρας απέτησε να γίνει αυτό σήμερα. Προφανώς το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, του κάθε Πρωθυπουργού, όχι μόνο του ίδιου, και του ίδιου του Τσίπρα όταν ήταν Πρωθυπουργός, είναι επιβαρημένο. Θα γίνει σε κάποια άλλη στιγμή, πιστεύω αυτό. Αλλά οι διαδικασίες αυτές έχουν ήδη γίνει, δηλαδή επαναλαμβάνουμε τα ίδια. Η συζήτηση θα περιστραφεί στα ίδια. Και έγιναν και στο υψηλότερο επίπεδο, σε επίπεδο αρχηγών, σε προημερησία συζήτηση. Αλλά επειδή οι διαδικασίες, όπως λέτε, το προβλέπουν, θα γίνουν και αυτά. Κύριε Αναστασιάδη, εκτιμάτε ότι όλο αυτό το σκηνικό θα αφήσει βαρύ αποτύπωμα εκλογικό στην κυβέρνηση, θα έχει απολίες? Νομίζω πως όχι. Αν εγώ κρίνω από την δική μου περιφέρεια, που καθημερινά είμαι με τον κόσμο και συζητώ, ελάχιστο είναι το ενδιαφέρον της κοινωνίας για αυτά τα θέματα. Μπορεί για τους μοιημένους αυτό να λέει κάτι, αλλά η κοινωνία έχει άλλα προβλήματα. Έχει τα προβλήματα της καθημερινότητας, είναι η ακρίβεια, είναι πολλά θέματα που την απασχολούν, είναι τα εθνικά θέματα που την απασχολούν και όχι τόσο αυτό. Είναι βεβαίως ένα θέμα και αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσει. Και μιλάτε για την ακρίβεια, εσείς ως κυβερνητικός βουλευτής είστε ικανοποιημένος από το πώς η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το θέμα της ακρίβειας? Γιατί και πάλι θα πάω στην αντιπολίτευση, η οποία ζητά μείωση του ΦΠΑ, τουλάχιστον στα βασικά αγαθά, για να μην μιλήσω για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας που λέει κατάργηση του ΦΠΑ, στα απολύτως απαραίτητα αγαθά, ψωμί και κάποια άλλα αγαθά. Όλων των φόρων ειδικών κατανάλωσης. Ακριβώς, για το πετρέλαιο, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Εσείς, ως κυβερνητικός βουλευτής, είστε ικανοποιημένος από το πώς αντιμετωπίζει η κυβέρνηση το θέμα της ακρίβειας? Γιατί φαντάζομαι πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ και πολλούς τους πιάνει τεταρτέως πυρετός με το περνάτε. Μας φτάνει το καλάθι του νοικοκυριού? Όχι. Δεν είναι αρκετό. Το θέμα της ακρίβειας είναι ένα τεράστιο θέμα που απασχολεί την κοινωνία. Η κυβέρνηση έσκυψε και συνεχίζει να στηρίζει την κοινωνία με όσες δυνατότητες έχει, διότι αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι άπειρες δυνατότητες. Οι δημοσιονομικές δυνατότητες, λέω. Όποια στιγμή και όσες φορές δίνεται δυνατότητα και υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο, παρεμβαίνει η κυβέρνηση.
Το θέμα της ακρίβειας είναι ένα τεράστιο θέμα για όλη την Ευρώπη και δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει από μόνη της μία χώρα. Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή ζήτησε η Ευρώπη ενιαία να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα, αλλά δυστυχώς η Ευρώπη σε αυτό το θέμα, γνωρίζετε και εσείς καλά, ότι έχει δύο αντιλήψεις, δύο απόψεις, οι Βόρειοι και οι Νότιοι έχουν διαφορές και δεν συμφωνήσανε. Αυτό το έχουμε δει πάρα πολλές φορές και τα προηγούμενα χρόνια. Πιστεύω όμως ότι θα αναγκαστούν κάποια στιγμή να δεχθούν και οι Ευρωπαίοι να αντιμετωπιστεί το θέμα έτσι, γιατί είναι και δικό τους πρόβλημα. Και επειδή είναι δικό τους πρόβλημα, υπάρχει αυτή η ελπίδα. Βεβαίως θα θέλαμε να υπάρχουν και να υπάρχουν δυνατότητες να κάνουμε πολύ περισσότερα. Δεν υπάρχουν όμως δυνατότητες και αυτό το αντιλαμβάνεται και η κοινωνία και ο κόσμος. Και δυστυχώς εδώ υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Υπάρχει η εσχροκέρδεια, η οποία δυστυχώς δεν μπορεί να ελεγχθεί από τα όργανα, από τα όργανα ελέγχου, τα κρατικά όργανα. Και τίθεται και ένα θέμα συνείδησης των επιχειρηματιών. Αυτό δηλαδή που... ότι τα κρατικά όργανα δεν μπορούν ουσιαστικά να ελέγξουν την εσχροκέρδεια, γιατί αυτός είναι ο ρόλος των κρατικών οργάνων, κύριε Βουλευτά. Ναι, αλλά είναι, σωστό είναι αυτό που λέτε και συμφωνούμε. Αλλά είναι αδύνατο να ελεγχθεί. Αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει οι μισοί Έλληνες να ελέγχουν τους άλλους μισούς. Με συγχωρείτε. Πληρώνονται κάποιοι, κύριε Αναστασιάδη, για να κάνουν ελέγχους στην αγορά. Δεν είναι ότι οι μισοί Έλληνες ελέγχουν τους άλλους μισούς Έλληνες. Γίνονται έλεγχοι. Γίνονται έλεγχοι και τα ακούτε καθημερινά. Και επιβάλλονται και ποινές και πρόστιμα. Δεν είναι αρκετά μεγάλος όμως ο μηχανισμός για να ανταποκριθεί στην ολότητά τους όλα τα προβλήματα που παρουσιάζονται καθημερινά.